Στο Groom καταρχήν δουλεύουμε όλοι με Jira. Λοιπόν, και τα requirements τα γράφαμε ουσιαστικά σε συνδυασμό στο requirement. Οπότε υπήρχε διασύνδεση. Το κάθε user story μπορούσαμε πολύ εύκολα να δούμε πού είναι γραμμένα τα requirement. Οπότε εκεί πέρα, ό,τι χρειαζόταν και ήταν απαραίτητο για το αντίστοιχο user story, ξέραμε πού βρίσκεται. Αυτό ήταν ξεκαθαρισμένο από την αρχή. Δηλαδή, αν χρειαζόμασταν κάποια mocks, κάποια mockups, αν χρειαζόμασταν κάποια σχεδιαγράμματα, αυτά ήταν συνδεδεμένα με τον αριθμό του user story πάνω στο Jira και ήταν ξεκάθαρο. Οπότε, όταν συζητούσαμε εδώ στο grooming, ήταν ξεκάθαρο πού βρίσκονται αυτά τα σχεδιαγράμματα κτλ. Και αν στη συζήτηση πάνω κάποιος είχε ένσταση, δεν είχε καταλάβει κάτι, έκανε ξανά αυτό τον κύκλο. Ναι. Οπότε κάθε δύο εβδομάδες συζητούσαμε εδώ πέρα και είναι αυτό το grooming. Τώρα, ένα κομμάτι, πώς το κάναμε αυτό το grooming, σας έδειξα πιο μπροστά λίγο το... Ερώτηση? Ναι. Όχι, εδώ είναι παράλληλα και οι 6 γραμμές παραγωγής. Ναι. Όχι. Εδώ είναι εβδομάδες. Δηλαδή, 2 εβδομάδες είχαμε παραδείγματος χάρη ένα user story, έτσι. Το αυτό το user story είχε Hybris, SAP Logistics και SAP Τραπέζα, έτσι. Λοιπόν, που έπρεπε να αναπτυχθεί. Σε αυτές εδώ τις 2 εβδομάδες γινόταν η συγκεκριμένη ανάπτυξη. Εάν κάποια πράγματα δεν προλαβαίναμε μέσα σε 2 εβδομάδες, πηγαίνανε και στο επόμενο, δηλαδή δεν ολοκληρωνόταν εδώ, αλλά από αρχιτεκτονικής πλευράς αυτά τα πράγματα έπρεπε να αναπτύσσονται έτσι, ώστε με κλειδάκια, με feature toggle, τα λέγαμε εμείς, να μπορούμε αυτά τα feature τα οποία δεν ήταν ολοκληρωμένα να τα κλείνουμε και να μπορέσουμε να προχωράμε. Και μόνο όταν ολοκληρωνόταν, παραδείγματος χάρη, η ανάπτυξη το οποίο μπορεί να διαρκούσε και σε 2-3 sprints, τότε γυρίζαμε το διακοπτάκι και λέγαμε: OK, λειτουργεί. Σας έδειξα λίγο την προηγούμενη φωτογραφία που ήταν με τον τοίχο, με αυτά τα 200. Κάποια στιγμή, εντάξει, το ξέραμε. Ήταν ουσιαστικά το απεικονίσαμε ψηφιακά όλο αυτό και το κάναμε με το Jira. Υπάρχει ένα board που λέγεται Agile και ουσιαστικά είναι εδώ πέρα τα swim lanes και ήταν ουσιαστικά ανάλυση, ready for dev, εδώ πέρα είναι το development, testing κτλ. Και ουσιαστικά μπορούσαμε πολύ εύκολα, επειδή το πρόβλημα ήταν ότι όλα τα teams ήταν διάσπαρτα σε διάφορες πόλεις, το κάναμε απομακρυσμένα μέσω Skype, όχι μέσω Skype, μέσω GoToMeeting και ουσιαστικά βλέπαμε όλοι το ίδιο κομμάτι. Τώρα, μεγάλη πρόκληση ήταν ότι όλο αυτό το QA είχαμε μια εβδομάδα χρόνο για να το ολοκληρώσουμε. Και εδώ πέρα τα προβλήματα ήταν τα εξής. Παραδείγματος χάρη, μέσα αυτή την εβδομάδα θα έπρεπε να ολοκληρωθούν όλα τα functional και τα non-functional tests. Δηλαδή, όχι μόνο τα καινούργια κομμάτια που μπαίνουν, αλλά έπρεπε να ελέγχουμε performance, security, load test. Σίγουρα θα έχετε κάνει την εμπειρία, η ανάπτυξη λέει, έχουμε τελειώσει, παίζουν όλα, local, όλα super. Πάνω στο επόμενο environment που είναι QA και δεν παίζει τίποτα. Okay, αυτό είναι σχετικά εύκολο να το δούμε, αλλά από το να μην παίζει κάτι, είχαμε μεγάλο πρόβλημα εδώ, ότι όταν είχαμε τέτοια προβλήματα, η λύση εδώ μπορεί να διαρκούσε 2-3 μέρες. Οπότε, μέσα στη μια εβδομάδα, δεν ήταν εφικτό να προλάβουμε να τελειώσουμε εδώ. Γιατί δεν ήταν μόνο τα functional και τα non-functional. Το πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να γίνει το bug fixing, έπρεπε να γίνουν μετά για τα προβλήματα που βρίσκαμε, έπρεπε να τα ξανατεστάρουμε
Και είχαμε και μεγάλο θέμα με όλα τα regression test, γιατί το μέγεθος από όλο το έργο, εμείς το είχαμε κάνει στη μία-μιάμιση μέρα και ήταν υπολογίσαμε γύρω στο 20-25% τα regression test. Αλλά αυτά, όπως και να έχει, μας διαρκούσαν μία-μιάμιση μέρα. Δηλαδή, αν εμείς ξεκινούσαμε εδώ Δευτέρα, έπρεπε να έχουμε τελειώσει με όλα αυτά εδώ πέρα πάνω, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Πέμπτη μεσημέρι, για να έχουμε και μια μισή μέρα χρόνο να τελειώσουμε με τα υπόλοιπα για να μπορέσουμε να το δώσουμε γέρος για acceptance. Πώς το βλέπετε, εφικτό? Γελάτε? Γίνεται? Γίνεται, σίγουρα. Πώς το κάναμε αυτό? Καταρχήν, ξέραμε. Και τώρα επανέρχομαι λίγο στην αρχή, σας έδειξα λίγο το σχεδιάγραμμα. Όσο πιο μπροστά βρίσκεις τα bugs, τόσο λιγότερο σε κοστίζουν. Οπότε ξέραμε ότι δεν πρέπει μόνο να βρούμε τα bugs σχετικά εδώ, αλλά τα λάθη θα έπρεπε να τα βρούμε ακόμη πιο νωρίς. Γιατί από τη στιγμή που πέφτανε εδώ πέρα πάνω στην dev, ήταν ήδη αργά για μας. Μιλάμε για τα πολύ χοντρά. Οπότε στήσαμε μια C. Μία CI, Continuous Integration, στην οποία, επειδή το έργο ήταν έτσι στημένο, το κομμάτι του hybrid ήταν περίπου το 70-80% της ανάπτυξης. Είπαμε, OK, δεν μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε SAP και τα λοιπά, είναι πολύπλοκο. Φτιάξαμε διάφορα mocks που ουσιαστικά κάνουμε simulating όλο το υπόλοιπο, την υπόλοιπη αρχιτεκτονική και δώσαμε βάση να αυτοματοποιήσουμε σενάρια ελέγχου μόνο για το hybrid. Και όλο αυτό εδώ πέρα, σε μία γραμμή παραγωγής, ξέραμε ότι πάνω σε αυτή τη CI θα πρέπει να τρέχουν διάφορα πράγματα όπως αυτοματοποιημένα σενάρια ελέγχου, browser test. Υπάρχουν 3-4 διαφορετικά browser που λαβαίνουμε να είχαμε 4 άτομα, ο ένας να σου τεστάρει σε Chrome, ο άλλος σε Firefox. Είχαμε code quality, είχαμε performance test, security test και στο τέλος τρέχαμε και load test. Όλα αυτά τρέχανε προτού καν πάει ένα συγκεκριμένο sprint στην dev. Και όλο αυτό γινόταν με αυτή τη μορφή. Είχαμε εδώ πέρα τους προγραμματιστές, οι οποίοι κάναν τη δουλειά τους, κάναν κάτι check πάνω σε ένα repository και ήταν από πίσω η CI, η οποία έτρεχε κάθε φορά όταν κάποιος προγραμματιστής έκανε ένα commit. Δεν ήταν έτσι στην πραγματικότητα, γιατί τα commit ήταν πάρα πολλά, αλλά τουλάχιστον έτρεχε 1-2 φορές την ημέρα. Και ουσιαστικά αυτό το ρομποτάκι μας έδινε τα αποτελέσματα, OK, αυτό που έκανες δεν έχει χαλάσει κάτι άλλο. Και αυτό το ρομποτάκι έπαιρνε κατευθείαν το feedback του προγραμματιστής, OK, αυτό που έκανες αυτή τη στιγμή commit, σου έχει χαλάσει αυτά τα πράγματα, το κόκκινο. Και λειτουργούν μόνο αυτά. Ξαναπήγαινε πίσω, έπαιρνε κατευθείαν το feedback ο προγραμματιστής, οπότε μέσα αυτές τις 2 εβδομάδες ανάπτυξης είχε ένα μόνιμο feedback πώς πάει η ανάπτυξη. Και μόνο όταν ήταν ουσιαστικά όλα τα τεστ πράσινα, μπορείς να πάει στην dev για να γίνουν τα dev test. Και ουσιαστικά, μετά από αυτές τις 2 εβδομάδες, και όταν τα ανθρωπάκια, τα ρομποτάκια ήταν όλα πράσινα, χτίζαμε το release, το οποίο πήγαινε μετά στην dev, γινόταν τα συγκεκριμένα test cases, QA, stage, και στο τέλος μετά πηγαίναμε στην prod. Το πρόβλημα τώρα εδώ ήταν το κομμάτι, OK, εισάγαμε CI. Το δεύτερο το σκέψη που είχαμε ήταν μέσα αυτές τις 2 εβδομάδες ανάπτυξης που είχαν χρόνο οι προγραμματιστές να ολοκληρώσουν ένα sprint και συνήθως το ξεκινούσαμε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή της επόμενης. Το σκεπτικό ήταν ότι, OK, σίγουρα μέχρι την τελευταία μέρα έχουν χρόνο να προγραμματίσουν και να τελειώσουν κάποια πράγματα, αλλά θεωρητικά μέχρι Τετάρτη, 2 μέρες πρωτού τελειώσουν, θα έχουν ένα 80% έτοιμο.
όπως και αν είναι αυτό. Οπότε για αυτό το 80% το deployment για κάθε sprint δεν το κάναμε ακριβώς σε 2 εβδομάδες, αλλά το κάναμε 2 μέρες πιο μπροστά, όπως και αν ήταν, και προσπαθούσαμε να έχει μία, τουλάχιστον να είναι, να μπορούμε να τεστάρουμε κάποια βασικά κομμάτια. Οπότε το deployment πάνω στην dev το κάναμε 2 μέρες πιο μπροστά. Και εκεί ξεκινούσαμε και ο σκοπός ήταν ουσιαστικά να βρούμε χοντρά λάθη διαπαθών, τα οποία μας τρώγανε πάρα πολύ χρόνο όταν αργότερα ήμασταν εδώ στην QA. Γιατί στην QA είχαμε ένα ολόκληρο τμήμα, 3-4-5 άτομα, ανάλογα το sprint. Οπότε, εάν εδώ δεν λειτουργούσε τίποτα, είχαμε και 5 άτομα τα οποία καθόταν. Και αυτό ήταν πρόβλημα. Οπότε, εισάγαμε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι των pre-test. Ένα άλλο κομμάτι που εισάγαμε ήταν σίγουρα τα code reviews ανάμεσα στους προγραμματιστές. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Και τα code reviews ήταν και αυτά ξεκάθαρα δομημένα και μέσα στο Jira. Δηλαδή το κάθε user story είχε τον προγραμματιστή, ο οποίος θα το ανέπτυγε. Είχαμε μετά ένα νέο πεδίο, το οποίο ήταν code review, και έμπαινε ένας δεύτερος προγραμματιστής. Οπότε στο grooming ξέραμε ξεκάθαρα ποιος θα το αναπτύξει, ποιος θα κάνει code review. Είχαμε πεδίο product owner, ξέραμε ποιος είναι ο product owner σε περίπτωση που έχουμε ερωτήσεις, να ξέραμε σε ποιον θα απευθυνθούμε. Και είχαμε και ένα πεδίο και QA owner, οπότε ξέραμε και ποιος θα το τεστάρει αυτό το κομμάτι. Οπότε ήταν όλα ξεκάθαρα. Οπότε σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι ήταν τα code reviews. Και εδώ πέρα δεν τεστάραμε με βάση τα σενάρια που είχαμε φτιάξει εμείς πιο μπροστά, αλλά ήταν περισσότερο explorative. Και συνήθως ξέραν και οι προγραμματιστές και τα άτομα από την QA, αλλά και τα άτομα που αργότερα κάναν user acceptance stories, είχαν την ευκαιρία να δουν κάποια πράγματα πολύ νωρίς. Τα αποτελέσματα ήταν ότι μειώθηκαν πάρα πολύ τα blocker και τα critical, δηλαδή προβλήματα τα οποία στην αρχή, προτού εισάγουμε αυτό εδώ πέρα τον τρόπο με το που ρίχναμε ένα καινούριο sprint, δεν λειτουργούσε τίποτα, μειώθηκε σχεδόν στο... εξαλείφθηκε σχεδόν. Ένα άλλο αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα ήταν ότι ελαχιστοποιήθηκαν πάρα πολύ τα patch που είχαμε. Γιατί το κάθε patch μας έτρωγε χρόνο μέχρι να στηθεί, να γίνει build, να συζητηθεί, να πούμε σε ποιο slot μπορούμε να το ρίξουμε, να το κάνουμε deployment. Υπήρχαν άτομα τα οποία τους έτρωγε χρόνος μέχρι να το τρέξουν. Σε κάθε sprint είχαμε μέσω όρο ένα patch, δηλαδή είχαμε και sprint τα οποία από την παραγωγή βγαίνανε και κατευθείαν πηγαίνανε στην πρώτη. Τα τεστ τα κάναμε, αλλά δεν βρίσκαμε κάποια σοβαρά προβλήματα. Σίγουρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα ήταν ότι το κάθε sprint τελείωνε στον προκαθορισμένο χρόνο και ένα μεγάλο θετικό αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι μέσα στην ομάδα ξέρανε πότε πρέπει να έχουν τελειώσει τα δικά τους πράγματα. Είτε ήταν business analyst, είτε ήταν κάποιος προγραμματιστής, QA, acceptance. Ουσιαστικά δουλεύουμε σαν ελβετικό ρολόι. Αυτό εγώ είχα να σας πω και στο τέλος είναι... Είχα δείξει στην αρχή just in time ή more on time. Ουσιαστικά, εγώ θεωρώ ότι καταφέραμε και τα δύο. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακολουθήσει ο Βασίλης να μας πει κάτι πιο τεχνικό.